Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μια υπέροχη σαλάτα με κοτόπουλο, healthy. Θα την κάνουμε έτσι πάρα πολύ γευστική, πάρα πολύ υγιεινή και πρέπει να φτιάχνετε και πάρα πολύ γρήγορα. Θα σας δείξω ένα γρήγορο τρόπο για να μαγειρέψετε το κοτόπουλο πάρα πολύ ζουμερό και γευστικό, γιατί συνήθως το στεγνώνουμε το κοτόπουλο. Και ουσιαστικά η όλη διαδικασία θα μας πάρει πάνω από 10 λεπτά. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε το κοτοπουλάκι μας. Να βάλουμε ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά να καίει. Να σας πω ότι ένα κοτόπουλο φιλέτο θέλει περίπου στο φούρνο 12 με 18 λεπτά, αναλόγως πόσο μεγάλο είναι. Οπότε, άμα θέλουμε να κάνουμε πιο γρήγορα τη συνταγή, πρέπει να βρούμε τρόπο να μειώσουμε αυτό το χρόνο. Παίρνουμε το κοτόπουλο, το ανοίγουμε εδώ, στη μέση. Και κατευθείαν εκεί που ήταν να το μαγειρέψουμε σε 12 λεπτά, ο χρόνος έχει πέσει ήδη κατά 5 τουλάχιστον λεπτάκια. Τώρα, θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε στο τηγάνι. Θα προσθέσουμε συνέχεια και λίγο βουτυράκι για τη γεύση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλουμε όσο λιγότερο λιπαρά γίνεται. Με το που πάρει ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά, γυρνάμε και από την άλλη. Εδώ θα βάλω λίγο σκόρδο. Έχω εδώ δένδρο λίβανο. Θα βάλω εδώ μία κουταλιά τσούπας βούτυρο. Και θα προσθέσω μέσα, όχι γιατί θέλω να βάλω τα λιπαρά από το βούτυρο στο κοτόπουλο, αλλά θέλω να δώσω τη γεύση από το βούτυρο στο κοτόπουλο. Έτσι όπως είναι το τηγάνι στο φούρνο για 7 περίπου λεπτάκια και το κοτόπουλο θα είναι έτοιμο. Όσο ώρα γίνεται το κοτόπουλο, πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα μας. Θέλουμε ένα μπολάκι, λίγο γιαούρτι, εδώ. Θα βάλω μία κουταλιά της σούπας περίπου μέλι και λίγο να βάλετε παραπάνω, δεν πειράζει. Το ξύσμα από 2 λάιμ και αναλόγως πόσο ξύνη θέλετε τη σάλτσα σας, τόσο χυμό θα βάλετε. Και σίγουρα πιπέρι και αλάτι. Και η σαλτσούλα μας είναι έτοιμη. Ό,τι πιο γίνω, πάρα πολύ θρεπτικό και γίνεται σε 0 χρόνο. Τώρα, πρέπει να στήσουμε μία σαλάτα. Λίγο πρασινάδα, λίγο ντοματίνια, θέλω ένα ωραίο μπολ. Αυτό. Και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σπάσουμε με τα χέρια μας όλη μας τη σαλάτα. Αφήνω αυτό στην άκρη και πάμε να κόψουμε τα ντοματίνια μας. Στη μέση εδώ πέρα, ρουστίκ. Πάνε μέσα και τα ντοματίνια. Ανακατεύουμε πρώτα τα λαχανικά μας μαζί με τα ντοματίνια. Και στη συνέχεια ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το dressing μας. Θα ρίξετε ίσα ίσα 1-2 κουταλιές της σούπας. Γιατί άμα βάλουμε πολύ dressing τώρα, θα αμαραθεί η σαλάτα μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Και μόλις ανακατέψετε καλά, πάρτε ένα ωραίο μπολάκι, ρίξτε τη σαλάτα. Και ενώ είναι έτοιμη η σαλάτα μας, ήρθε η ώρα να βγάλουμε το κοτόπουλο από το φούρνο. Λογικά θα είναι έτοιμο. Και αυτό που θέλω να δείτε σε περίπτωση έτσι που αναρωτιέστε, γιατί κάποιοι θα λένε ότι μα έβαλες ένα σκασμό βούτυρο μέσα και ένα σκασμό λάδι. Καθώς ψηνόταν το βούτυρο μαζί με το δεδρολιβανό και το σκόρδο, όλη αυτή η γεύση πήγαινε μέσα στο κοτόπουλο και αυτό πραγματικά είναι που θέλαμε. Και έτσι όπως είναι ζεστό το κοτοπουλάκι, κοιτάξτε εδώ, δείτε και στην εντέλεια και είναι πάρα πολύ ζουμερό. Και ήρθε η ώρα να το βάλουμε πάνω στη σαλάτα μας. Λίγο εδώ, λίγο εκεί. Και ήρθε η ώρα για τα μυρωδικά μας. Θέλουμε δυόσμο από πάνω και φυσικά φρέσκο θυμαράκι. Θυμαράκι, νομίζω ότι είναι το πρώτο επεισόδιο ιστορικά που δεν έχω θυμάρει. Δεν πειράζει. Θα πάρω την αφρικάνα μου και θα πάω να πάρω. Υλικό, το θυμαράκι μας. Μην το λυπηθείτε.
Τρίψτε την μπόλικο από πάνω. Εδώ. Και η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Σούπερ τρεπτική, σούπερ πεντανόστιμη, φτιαγμένη σε λιγότερο από 10 λεπτά. Άμα βγάλουμε το χρόνο που πήγαμε να πάρουμε το θυμάρι. Ναι, εσείς θα έχετε θυμάρι σίγουρα σπίτι. Οπότε, μόλις τη φτιάξετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανεβάστε φωτογραφίες, στείλτε μου σχόλια να δω τι κάνατε. Είναι πάρα πολύ γευστική, αρκεί να κάνετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα. Και είναι πάρα πολύ εύκολη, άμα κάνετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.